Τα δίκαια που έχει ούτε το κουκουέ κατέθεσε υπόμνημα. Το κουκουέ έχει μια συνεπή στάση, διότι θεωρεί ότι το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο ούτε μπορεί στην πράξη, και αυτό αποδείχθηκε, γιατί ενστάσεις υπήρχαν και πριν τη συμμετοχή των Σπαρτιατών στις εκλογές και τελικά αποδείχθηκε ότι τα διάφορα φασιστικά μορφώματα με τους αχυρανθρώπους κατάφεραν να μπουν στη Βουλή και δεν καταλαβαίνουν τι άλλο χρειαζόταν, δηλαδή μετά την δήλωση του, την πρώτη μέρα του κύριου Στίγκα των ευχαριστειών στον εγκληματία φυλακισμένο, για να αποκλειστεί ένα τέτοιο κόμμα και να αποδειχθεί ότι πρόκειται για αχυράνθρωπο. Επειδή χθες κόπηκε για τις ευρωεκλογές, τι θα πείραζε όλα τα κόμματα, τα δημοκρατικά, να είστε από την ίδια πλευρά, απέναντι. Θα σας πω ότι εμείς θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο είναι επικίνδυνο και προβληματικό, με την έννοια ότι ακολουθεί τη λογική της απαράδεκτης εξίσουσης, τη θεωρία των δύο άκρων και την ανιστόρητη εξίσωση φασισμού-κομμουνισμού, που είναι και η επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αφήνει, αν θέλετε, δυνατότητα για το κράτος να ελέγχει τα εσωτερικά των κομμάτων. Είναι σαν να εξομοιώνεται τον εαυτό σου. Το κόμμα δεν έχει να ολοκληρώσει. Δεν περιμένουμε. Αδικείται και το κόμμα σας με αυτό που κάνετε. Δεν περιμένουμε. Δεν περιμένουμε διαπιστευτήρια από κανέναν. Είναι επίσημη. Καμία. Αλλά αυτή είναι η ανιστόρητη και επίσημη ιδεολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, γιατί είναι η επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υπάρχουν με ψηφίσματα στα οποία έχουν συμμετάσχει πολλά από αυτά τα κόμματα που σήμερα πέφτουν από τα σύνδεσμα. Και επίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημοκρατικά θα πρέπει να είμαστε μπετόν αρμέ. Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφήστε τώρα τα μπετόν αρμέ. Ποιο είναι και ποιο χάιδευε. Δεν ψηφίσατε διάταξη για να μην βγει ο Κασιδιάρης, να μην γίνει δημοτικό σύμβουλο. Να μα πείτε. Ποιο χάιδευε. Υποψήφια ευρωβουλευτή λέει ότι θέλει να πάρει ψήφου ακροδεξιά σοβαρέ χρυσέ αυγέ και ποιο του χάιδευε όλο το διάστημα που ήταν στη Βουλή να έχουν. Τώρα μην ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Για μας θεωρούμε ότι ο φασισμός μπορεί να αποκλειστεί μόνο από το ίδιο το οργανωμένο λαϊκό κίνημα, ούτε τα διάφορα νομικά ή νομικίστικα τερτύπια και τα υπομνήματα. Θα δεχτείτε την έδρα, κυρία Κομνάκα. Κοιτάξτε, θα δούμε πώς θα. Ή θα την αρνηθείτε επειδή ψήφισα ανακροδεξί. Μα αυτό δεν έχει να κάνει. Πώς θα το χειριστούν, είναι συνολικά η τοποθέτηση, το τι θα βγάλει το εκλογοδικείο, θα το δούμε. Αλλά σας ξαναλέω ότι το θέμα είναι πρώτον πώς θα αποκλειστεί από την κοινωνία να πάει στα σκουπίδια της ιστορίας ο φασισμός και οι παραφιάδες του. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Και αυτό. Και θεωρούμε ότι μόνο έτσι αποκλείεται. Έλα, Δημήτρη. Και βεβαίως. Η ιστορία έδειξε ότι και τι αποκλείει πραγματικά ένα άλλο μόρφωμα. Στην Ευρωβουλή ο Νίκος Ανδουλάκης το καταψήφισε αυτό το ψήφισμα στο οποίο αναφέρεστε για την εξίσωση των ιδεών και των άκρων. Να ρωτήσω κάτι τον κύριο Μαρκόπουλο, γιατί είναι συμφωνώ μαζί σας. Είναι επίσημη ιδεολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πώς έχουν αναστηλώσει και αποκαταστήσει τους συνεργάτες των Ναζί και μετά απορούμε πώς τρέφεται ο φασισμός και τα φασιστικά. Μια ερώτηση στον κύριο Μαρκόπουλο. Και η δήλωση της κυρίας Φλέσσα και ο τρόπος που απάντησε τώρα ο κύριος Μαρκόπουλος δείχνει ότι δεν πρόκειται για μια προσωπική άποψη, αλλά είναι η επίσημη κυβερνητική γραμμή που προσπαθεί να συγκαλύψει την εγκληματική πολιτική που μετράει την ανθρώπινη ζωή ως κόστος. Και αντίστοιχα και το βλέπουμε και στο χώρο της υγείας, γιατί ακόμα και και οι προτάσεις από τα διάφορα και από τους μεν και από τους δε, είτε για την υποχρηματοδότηση, είτε αυτό που έκαναν στην πράξη που οδήγησαν εδώ, που οδήγησαν το δημόσιο σύστημα υγείας, είναι η επίσημη πολιτική που ακολούθησαν ως κυβερνήσεις όλα τα κόμματα. Μάλιστα. Και τελικά είναι και η επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ιδιωτικοποίηση της υγείας. Γι' αυτό για να καταδικαστεί, χρειάζεται να ισχυροποιηθεί το κουκουέ.